Με την διαδικασία του εντέλεσθε, ενισχύεται τον τελευταίο μήνα η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Μία γιατρός από μονάδα της Αθήνας τοποθετήθηκε στις 7 Ιουλίου και με την επιστροφή στην θέση της αναμένεται να τοποθετηθεί μία δεύτερη για να καλυφθούν οριακά, σύμφωνα με συνδικαλιστές οι εφημερίες. Γονείς που είναι οι πρώτοι αποδέκτες της αδυναμίας της κλινικής να καλύψει τις ανάγκες παιδιών που χρήζουν νοσηλείας, εκφράζουν την αγωνία και τον προβληματισμό τους. Αυτό που ζητάμε είναι ένα. Να στελεχωθεί από άλλους δύο γιατρούς της ειδικότητας, καθώς επίσης και από νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι μια εξαίρετη μονάδα, είναι ένα εξαίρετο νοσοκομείο που πραγματικά δίνει μάχη για να κρατηθεί όρθιο και μαζί και με τον κύριο πρόεδρο των εργαζομένων και εκείνος το έχει δηλώσει το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να γίνει κάτι όχι χθες, τώρα. Ο κύριος Γιώργος Τσιλιμιγκάκης, με ένα παιδί 16 ετών στο φάσμα του αυτισμού, βίωσε από πρώτο χέρι την ανυπαρξία μέρημνας από την πολιτεία για την υποστήριξη οικογενειών με ανήλικα μέλη ψυχικά πάσχοντες. Σε πρόσφατη κρίση του έφηβου παιδιού του, που χρειάστηκε να γίνει διακομιδή στο Παγνή, πήγε αρχικά στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος των Χανίων. Περάσαμε ένα κυκαιώνα γιατί έπρεπε να το παραλάβει το ΕΚΑΒ από τα Χανιά, να το πάει στον Άγιο Γεώργιο, στο νοσοκομείο Χανίων, το οποίο. Καθίσαμε εκεί 2 ώρες που το παιδί ήταν σε έξαρση και δεν μπορούσαμε να το συνεφέρουμε. Το παιδί μεταφέρθηκε τελικά από τους γονείς του στην παιδοψυχιατρική του Παγνή. Κανονικά το παιδί θα πρέπει να διακομιστεί όχι με δικό μου μέσο, αλλά με το μέσο της υπηρεσίας Παύλα του ΕΚΑΒ, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ασφάλεια. Γιατί όταν πέρασε η επίρρεια της ηρεμίας του φαρμάκου, το παιδί ξαναπαρουσίασε τις τάσεις αυτές τις οποίες είχε. Με αποτέλεσμα ήταν επικίνδυνο και για μένα και για εκείνο. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της κλινικής στις αρχές Ιουλίου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και κυρίως ανησυχία σε γονείς από όλη την Κρήτη αλλά και τα γύρω νησιά, καθώς τα προβλήματα ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Η παιδοψυχιατρική του Ρεκλείου συντελείται από 2 εξαίρετους κυρίους, τον κύριο Γεροστεργίου και τον κύριο Σαμιωτάκη, που κάνουν τιτάνια και άνθρωποι προσπάθεια να μπορούν να κρατήσουν ζωντανό και όρθιο την συγκεκριμένη κλινική. Την τελευταία διετία η κλινική έχει προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους από 1.500 ανήλικους και δεκάδες από αυτά τα παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν.